Σ' ακούμε όλοι. Καλημέρα. Σ' ακούμε όλοι. Χριστίνα, είμαστε κι εμείς εδώ. Είσαι στον αέρα, μην βρίσεις. Να μου ξαναμιλήσεις μετά από αυτό, έτσι. Χριστίνα μου, συγγνώμη τώρα, με πολύ διακριτικότητα. Η Φέη, με τι κάνεις. Δεν πιστεύω ότι μου έκανε βρεβρε. Καλημέρα. Είσαι καλά. Όχι τώρα, όχι. Σε παίρναμε και στο κινητό τα παιδιά από την εκπομπή, αλλά έδειχνε συνέχεια κατηλημένο. Φαντάζομαι έχεις απειβδίσει από το πρωί, σε καλούν όλοι. Ναι, η αλήθεια είναι ότι με καλούν όλοι. Είχα βάλει φεγγαράκι, ξέρει ο Κώστας, για να μην παίρνει κανένα. Τι είναι φεγγαράκι, είναι. Να μην την αναφέρω. Είναι στο iPhone. Χτες το βράδυ, φαντάζομαι τα είδες, ανέβασες και ένα story το οποίο μετά το κατέβασες. Ναι, το κατέβασα το story, αλήθεια είναι. Εμείς το έχουμε, αλλά ναι. Τώρα ας τα αφήσουμε το story. Πώς σου φάνηκε όλο αυτό το χτεσινό? Η αλήθεια είναι δύο. Πρώτον, ο Κώστας μου είχε δώσει συμβουλή να μην ανεβάσω και να μην ασχοληθώ με κάτι τέτοιο, γιατί δεν υπήρχε λόγος. Αλλά απ' την άλλη, μόλις είδα το απόσπασμα, γιατί δεν ήμουν σπίτι την ώρα που ήταν το επεισόδιο, η αλήθεια είναι ότι ένιωσα λίγο άσχημα και θύχτηκα λίγο, γιατί θέθηκε ένα θέμα που με αφορούσε και δεν ήμουν παρούσα. Και απορώ γιατί το κάνουν τώρα που λείπω εγώ και δεν το πάνε τη στιγμή που ήμουν μπροστά να μπορώ να πάρω θέση και να πω και εγώ την άποψή μου. Είδα λίγο τη Μαργελένα που έβγαλε λίγο μια πικρία προς εμένα. Η Ζήλια να πούμε. Γιατί και εγώ η κοπέλα δεν ήξερα ότι η πολυθρόνα είναι δικιά τη. Θέλει μόνο να μπαίνω σε σπίτι. Συγγνώμη, να δείξουμε λίγο. Περίμενε, Χριστίνα, επίτρεψέ μου λίγο τώρα. Μια και σε έγινε αυτό το ξαφνικό και χωρίς να ξέρεις, πήρε ο Κώστας και. Μπορείτε, παρακαλώ πολύ, από το κοντρόλ να δείξουμε την πολυθρόνα, να δούμε αν είναι αυτή η περιβόητη πολυθρόνα. Μισό λεπτό έχει... να ανοίξει τηλεόραση. Άνοιξατε, στον αντένα είμαστε εμείς, έτσι μην κάνεις κανένα. Ναι, καλά δεν με βλέπεις πρωί εμένα, πλάκα μου κάνεις. Να ανοίξει την τηλεόραση, κοπέλα. Είναι αυτή η πολυθρόνα. Για να δω. Παιδιά, είπε ότι κάνει giveaway νύχια, άρα δεν θα... Όχι, παππού. Για περιμένετε, παιδιά, σας παρακαλώ λίγο. Είναι αυτή η πολυθρόνα. Είναι αυτή η πολυθρόνα. Όχι, όχι. Όχι, δείξτε άλλη ρε παιδιά, επιτέλους. Αυτή είναι, αυτή θα αυτή είναι. Ούτε αυτή. Ούτε αυτή. Αυτή. Αυτές είναι από το... Ούτε αυτή, ειδικά αυτή έχει πάρει φωτιά. Πάντως αρέσει η στάση. Έλεος ρε παιδιά, δηλαδή, μια πολυθρόνα έχουν. Αυτή είναι. Ναι. Αυτή είναι. Ούτε βρήκατε, την έχει στο Google. Μάλιστα, αυτή είναι. Άρα λοιπόν, αυτή είναι η περιβόητη πολυθρόνα που ήταν της Μαριαλένας και στην οποία έβγαλες φωτογραφία εσύ. Πάνω. Και η φωτογραφία επίμαχη αυτή, άρα αυτή είναι. Γιατί έχουν δείξει άλλες στο αλλού. Τόσα ξέρουν, τόσα δείχνουν. Να πω λίγο κάτι. Εμένα μου κάνει εντύπωση ότι όταν μπήκες εσύ και πραγματικά αυτό που βγήκε προς τα έξω ήταν η σχέση του Σάκη και πώς θα σας αντιμετωπίσει, αυτό συζητούσαμε, η Μαργιαλένα που μπήκε ο πρώην της με τη σχέση κτλ. Αυτό εσύ με το χαρακτήρα σου. Κατάφερες να το αλλάξεις. Τι εννοώ, ότι δεν προκάλεσες, έγινες και φίλη με την Μαργιαλένα. Δηλαδή, δεν συζητήθηκε μετά η σχέση σου καθόλου. Τράβησες την δική σου πορεία, ναι. Που είχες σχέση με αυτό. Ναι, μα γι' αυτό, και... μα γι' αυτό προσβλήθηκα χθες από τη Μαργιαλένα με αυτά που είπε. Γιατί είπε στο σπίτι μας ότι είχα μπει στο σπίτι τους. Είπε ότι έκανα την πολυθρόνα της. Εσύ συζούσες με το Σάκη. Το διάστημα που ήμασταν μαζί, ναι, μέναμε μαζί. Πόσο καιρό ήσασταν μαζί, Χριστίνα μου, 2-3 μήνες? Σχεδόν 2 μήνες, ναι. Σου είχε πει δεν ότι. Είναι, δεν είναι, αυτό έχει περάσει τώρα. Δεν θέλω να στέκομαι στα παλιά και στο Σάκη. Γιατί έχει εσύ πολύ όταν ήταν. Θέμα. Κάτσε, επειδή εμείς δεν είδαμε κάτι τέτοιο, προφανώς μπορεί να γίνει εκτός κάμερας, γι' αυτό θα σε ρωτήσω. Εσείς με τη Μαριαλένα μιλήσατε ποτέ μέσα στο Survivor και να πείτε ρε παιδί μου, εσύ τα έχεις με το Σάκη, εγώ τα είχα μετά, αλλά αυτή είναι η ζωή. Όταν χωρίζει κάποιος άνθρωπος μπορεί να κάνει μια άλλη σχέση. Ναι, το είπα... όλα τα είχαμε βρει με τη Μαριαλένα μες στο παιχνίδι, δεν υπήρχε κάτι τέτοιο. Δεν συζητούσαμε ποτέ κάτι τέτοιο. Το είχαμε λύσει. Εγώ από την αρχή όταν μπήκα στο παιχνίδι, ξεκαθάρισα τη θέση μου. Ναι, έλα Δημήτρη, συγγνώμη. Δεν σε ρώτησε, πότε τα φτιάξατε, μήπως ήταν παράλληλα και τέτοια. Το είπαμε, όλα. Όχι, δεν ήμασταν παράλληλα. Απλά η Μαργιαλένα έχει αφήσει κάποια στιγμή κάτι πράγματά της τα οποία δεν είχε έρθει να τα πάρει. Η διαφορά είναι ότι το σπίτι ήταν του Σάκη και μετά από τον πρώτο καιρό της σχέσης τους μετακόμισε στο σπίτι η Μαργιαλένα, της είπε έλα να μείνουμε μαζί. Δεν είναι ότι βρήκαν ένα σπίτι μαζί από κοινού και τον νοικιάσανε. Ναι, μισό λεπτό. Ήταν του Σάκη το σπίτι, περίμενε. Είχε τα έπιπλα και η Μαργιαλένα πήγε μετά και πήρε, το ξέρω εγώ από δικό μου ρεπορτάζ, πήρε μόνο την πολυθρόνα. Και κάποια άλλα πράγματα, ναι, εγώ συμπληρωματικά. Ξέρω, σάκη, σωστά, μπράβο. Μετά όταν έφυγε η κοπέλα, είχε αφήσει απλά τα... Ωραία, Χριστίνα απλά μου. Εγώ χθες, δεν μπορώ να σκεφτώ ότι οι δημόσια κάνουν κάτι τέτοιο σε μένα. Εν απουσία μου, δηλαδή δημόσια, φύγει, αφήνει και το όνομά μου σε τέτοια πράγματα. Δεν σου κάνει λίγο εντύπωση αυτό?
Εσύ πώς το εξηγείς. Ναι, δηλαδή φεύγεις από εκεί και επανέρχεται μια ιστορία που θα έχει και μεγαλύτερο ενδιαφέρον όταν ήσουν μέσα και επανέρχεται μια ιστορία τώρα. Δεν σου κάνει εντύπωση? Μου κάνει μεγάλη εντύπωση, γι' αυτό και πήρα θέση και έκανα το story, αλλά λέω μετά δεν θέλω να ασχοληθώ παραπάνω. Μου βγάζει όμως μια πικρία η Μαργιαλένα προς το άτομό μου, που εγώ της έχω φερθεί με τον καλύτερο τρόπο και το ξέρει πάρα πολύ. Να σε ρωτήσω κάτι, Χριστίνα μου, χίλια συγγνώμη τώρα, αλλά είναι και λίγο προσωπικά. Αλλά επειδή βλέπω ότι την επηρεάζει πολύ ο Σάκης μέσα στο παιχνίδι, βλέπω ότι η Μαργιαλένα, από ό,τι έχεις καταλάβει εσύ, όπως έχουμε καταλάβει και οι υπόλοιποι, τα έχει ξαναβρει με το Σάκη μέσα στο παιχνίδι, ρε παιδί μου? Δεν άκουσα, συγγνώμη. Λέω, εμείς έχουμε καταλάβει, γι' αυτό ρωτάω εσένα που ξέρεις, και από ό,τι μας λένε και οι παίκτες που βγαίνουν και μιλάμε τώρα και off camera που λέμε, πρέπει να τα έχει ξαναβρει με το Σάκη μέσα στο παιχνίδι. Η Μαργιαλένα τα έχει ξαναβρει. Δε, εσύ τι ξέρεις, σε ρωτάω. Για μένα τα παιδιά είναι πάρα πολύ κοντά. Όπως το έχω πει, είναι όπως το βλέπουμε και εμείς τηλεθεατές, λέω ότι είναι μαζί. Χθες είχαν μουσικά καυγά. Νομίζω η Μαργιαλένα έχει στεναχωρηθεί γιατί δεν νοιάστηκε ο Σάκης. Εγώ δεν θέλω να σταθώ άλλο στα παιδιά γιατί δεν με αφορούν οι προσωπικές του σχέσεις. Εγώ χθες πήρα θέση για αυτό που έγινε για μένα, γιατί προσβλήθηκα από όλο αυτό. Ναι, και ξεκαθάρισε. Η Χριστίνα έκανε και καλά giveaway. Η Χριστίνα μπήκε στο σπίτι μας. Η Χριστίνα κάθισε στην πολυτρόνα μου και βγάλε φωτογραφία. Απλά γνωρίζω ότι είμαι δεσμευμένη αυτή τη στιγμή από το κανάλι και θα έρθω από κοντά να σας τα πω όλα. Έγινε. Ωραία. Πολύ σύντομα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, αλλά... Κάτι τελευταίο. Έχεις δίκιο. Με το Λιβάνι μίλησες εν τέλει, με αυτό το μήνυμα το μετέφερες, τα κατάφερες? Όχι. Με το μήνυμα? Που, το Λιβάνι τελικά το συνάντησες, τον βρήκες για να του μεταφέρεις το μήνυμα? Όχι, ποτέ. Ένα μήνυμα του Βασίλη που δεν μου απάντησε και δεν ξανάφερε. Μάλιστα, δεν σε απάντησε το μήνυμα. Ελπίζω να μην είχε χάσει πολύ το Λιβάνι. Ωραία. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ. Και πέρα να βλέπω τη Χριστίνα τι συμβαίνει με μένα και επαγγελματικά και προσωπικά και τα αφήνω όλα πίσω. Απλά λόγω ότι έγινε αυτό χτες και ακούστηκε κάπως δημοσίως για μένα. Μπήκα στο σπίτι του, έκανα και λέω εντάξει, μέχρι εδώ τώρα. Δεν γίνεται άλλο, ρε παιδιά. Έχεις δίκιο. Χριστίνα, μου σε ευχαριστούμε πολύ και συγγνώμη για το ξαφνικό Κώστα. Θα πληρώσω την ΙΦΚΕ, ο ΑΕΔ και θα πληρώσω και την ΙΦΚΕ. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή ανάσταση και θα τα πούμε κάποια στιγμή. Χρόνια πολλά, καλή ανάσταση. Με χαρά, με χαρά. Λοιπόν, έχει δίκιο όμως.